Λοιπόν, συνεχίζουμε και πάμε να δούμε ποιες είναι οι αντιδράσεις στην αγορά της Ρόδου μετά από την απόφαση της κυβέρνησης, να μπούμε σε βαθύ κόκκινο δηλαδή, ενώ είχαμε την αίσθηση ότι θα είχαμε μια άλλη εξέλιξη στον τόπο. Ανασκουμπώνονται τα πάντα και όλοι δηλαδή. Πάμε να ακούσουμε τις εκτιμήσεις για αυτή την πολύ αρνητική εξέλιξη που έγιναν από τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της Ρόδου, τον κύριο Νικομπόνη. Ο Μάρτιος μήνας είναι μια περίοδος η οποία παραδοσιακά για μας ήταν νεκρή περίοδος. Οπότε το ότι κλείσανε τα καταστήματα δεν είναι κάτι τρομερό για μας αυτή την περίοδο. Ίσα-ίσα που πάρα πολλοί καταστηματάρχες θέλανε και περιμένανε να γίνει αυτό. Ο λόγος είναι να μπορέσουμε να δουλέψουμε το Πάσχα, που είναι μια περίοδος πολύ σημαντική για το Ολιάν εμπόριο, αλλά και να είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τον τουρισμό, να μην βρεθούμε δηλαδή σε μια κατάσταση που βρεθήκαμε τώρα με όλα αυτά τα ανεξέλεγκτα κρούσματα. Οπότε είναι ένα αναγκαίο κακό και κατά κάποιο τρόπο το περιμέναμε. Έχει βγει αντίστοιχη υπουργική απόφαση από τον Υπουργό Ανάπτυξης για παράταξη των επιπτώσεων μέχρι 31 Μαρτίου. Βέβαια, δεν σας κρύβω ότι ήταν κάτι αχρίαστο. Εμείς είχαμε μια επικοινωνία μαζί του σαν τριτοβάθμιο όργανο. Συμφωνήσαμε, δεν διαφωνήσαμε στην επιλογή που είχε ο Υπουργός, διότι εντάξει, οι μέρες που περνάμε είναι δύσκολες για όλους και προφανώς υπήρχε ένα αντίστοιχο αίτημα προς τον ίδιο. Έχω συζητήσει με αρκετούς συναδέλφους περιορισμένες αγορές, όχι ιδιαίτερα μεγάλες, διότι υπάρχει αβεβαιότητα και δεν ξέραμε και αν θα κλείσουμε έτσι. Και φοβόμασταν ότι θα φτάσουμε στο σημείο να είμαστε ανοιχτά το Μάρτιο μήνα, παραδείγματος χάρη, και τον Απρίλιο, αρχές Απριλίου, και μετά να κλείσουμε πάνω στην περίοδο του Πάσχα. Οπότε ήταν περιορισμένες οι αγορές. Για τον ΑΒ λόγο φτάσαμε στο σημείο να κλείσουμε τώρα. Οπότε ελπίζουμε το Πάσχα να είμαστε σε μια πολύ καλή κατάσταση και καθαρή. Όχι, δεν μας ευνοούν. Οι 5 και οι 6 επιστρεπτές δεν μας ευνοούν. Είναι ο αλγόριθμος έτσι φτιαγμένος που τα καταστήματα λιανικής, ιδίως αυτά τα οποία ήταν ανοιχτά, τα αποκλείει τελείως. Εγώ παραδείγματος χάρη να σας πω ότι και στην 5 και στην 6 δεν πήρα η δική μου επιχείρηση καθόλου τίποτα, μηδέν. Λοιπόν, αυτή η αναφορά και για την επιστρατεία προκαταβολή, βεβαίως η έκτη ήταν, αν θέλετε, σφαγή. Ελάχιστοι πήραν, διότι από την αρχή που τέθηκαν τα κριτήρια ήταν αυτονόητο ότι οι περισσότεροι, κυρίως στη δυτική μας την περιοχή, θα έμεναν εκτός. Τώρα, αυτή η αρνητική εξέλιξη με το βαθύ κόκκινο φέρνει και επιπτώσεις δηλαδή, σε ό,τι είχε να κάνει και με την εξέλιξη σεζόν, αν και είναι νωρίς, θα το δούμε μετά από κάποιες ημέρες. Μένουμε σε κάποια στάνταρ στοιχεία, δηλαδή ότι στις 22, 23, 24 υποτίθεται ότι ξεκινάνε τα πρώτα δρομολόγια από το Ισραήλ, διότι με το Ισραήλ υπάρχει αυτή η διμερή συμφωνία, υπάρχουν ακόμα κάποια κενά δηλαδή. Ελπίζουμε πραγματικά στις 16 να βγούμε από το βαθύ κόκκινο δηλαδή, να μην έχουμε παράταση αυτού του φαινομένου. Επίσης, ό,τι έχει να κάνει με τις εκτιμήσεις για τις κρατήσεις, γιατί εκτιμήσεις είναι αυτά, για τις καλοκαιρινές διακοπές, σύμφωνα με στοιχεία που συγκεντρώνει η Travel Data Analytics από τις πωλήσεις των ταξιδιωτικών γραφείων και των διαδικτυακών πρακτορείων, δείχνει το 60% των κρατήσεων, έτσι, που αφορά το καλοκαίρι του 2021, να είναι για ταξίδια μετά τον Οκτώβρη, το 25%, δηλαδή από το σύνολο του ποσοστού 60%. Και μετά τον Οκτώβρη ουσιαστικά έχουμε τέλος της σεζόν. 13% των νέων κρατήσεων αφορούν ταξίδια έως τα τέλη του Απρίλη, δηλαδή για το Πάσχα. Κρατήσεις για το καλοκαίρι, τα ελληνικά νησιά είναι κορυφαίοι προορισμοί για τους Γερμανούς, ακολουθεί σε κοντινή απόσταση η Τουρκία και βεβαίως και άλλοι προορισμοί στην Ανατολική Μεσόγειο, όμως το ζήτημα είναι ότι όλα αυτά αλλάζουν άρδιν, δηλαδή, διότι ακόμη καμία χώρα δεν έχει ξεκινήσει να προμοτάρει πάρα πολύ έντονα το προϊόν της. Επίσης η ITB θα είναι και φέτος ψηφιακή δηλαδή και
Η ATB ήταν το χρηματιστήριο έτσι, στον τουρισμό δηλαδή. Δεν θα το έχουμε φέτος, δεν μπορεί κανείς να καταλάβει. Με βάση και την εξέλιξη, εάν καταφέρουμε να είμαστε το 50% και λίγο παραπάνω από ό,τι ήμασταν πέρυσι, δηλαδή γιατί ακούω για το 2019, θα είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Και βεβαίως, ήδη έχουν αρχίσει να διατυπώνουν πολύ έντονη κριτική στην κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα, λέγοντας ότι περιμέναν να δούνε αυτά τα απογοητευτικά στοιχεία για τους εμβολιασμούς, για να έρθει τώρα η κυβέρνηση και να μιλάει για σχέδιο στον τουρισμό. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το Κινάλ, από σήμερα έχουμε μία συνέντευξη τύπου διαδικτυακά. Την Δευτέρα ξεκινάει αυτή η ψηφιακή περιοδία, δηλαδή στην χώρα, από τα Δωδεκάνησα, από το Νότιο Αιγαίο, όπου θα μιλήσει στα στελέχη του κόμματος η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, η κυρία Φόφη Γεννηματά. Λοιπόν, εμείς θα κλείσουμε. Ας δούμε και τη φωτογραφία, ας δούμε και μερικά πλάνα. Την Κυριακή θα εκπροσωπήσει την κυβέρνηση ο Αλκιβιάδης Στεφανής, ο οποίος θα συνοδεύσει την πρόεδρο της Δημοκρατίας, την Κατερίνα Σακελαροπούλου, στην Ρόδο. Λοιπόν, με συγχωρείτε, δεν έχουμε άλλο χρόνο, οπότε ραντεβού για την Δευτέρα. Να είστε καλά, να προσέχετε, καλό Σαββατοκύριακο από τις 7, μένουμε σπίτι.